Ναι στα μέτρα, αλλά όχι στους ελέγχους για την τήρησή τους μέσα στις εκκλησίες, είπε η Διαρκής Ιερά Σύνοδος, τασόμενη υπέρ των εμβολιασμών και σημειώνοντας ότι κάθε αντίθετη άποψη, ακόμα και κληρικών, δεν εκπροσωπεί την Εκκλησία της Ελλάδας. Η Ιερά Σύνοδος της Ελληνικής Εκκλησίας τονίζει την δυσκολία εφαρμογής των μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση από το εθελοντικό και εργατικό προσωπικό των ναών, καθώς δεν υπάρχουν ούτε τα μέσα ούτε οι εξουσίες. Ζητούν τώρα από τους εκκλησιαστικούς συμβούλους, από τους επιτρόπους μας δηλαδή και τους νεοκόρους να στέκονται έξω από τους ναούς και να κάνουν έλεγχο κατεβάζοντας την εφαρμογή στο κινητό και να ελέγχουν τα πιστοποιητικά νόσησης, εμβολιασμού ή του διαγνωστικού ελέγχου. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο έως αδύνατο να πραγματοποιηθεί. Δεν υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες. Να τηρούμε τα μέτρα, να τηρούμε τις αποστάσεις, είμαστε υποχρεωμένοι. Όχι μόνο γιατί πρέπει να δείχνουμε ένα καλό πρόσωπο, αλλά γιατί πρέπει να προφυλάσσουμε την υγεία μας, τον εαυτό μας και τους άλλους. Αλλά το να μπει η Εκκλησία σε μια διαδικασία ελέγχου, αυτό είναι αδύνατο. Δεν υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες. Ούτε το εργατικό προσωπικό, οι νεοκόροι, αλλά ούτε και οι εθελοντές μας μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Εμείς δεν έχουμε τέτοιες δυνατότητες, ούτε αρμοδιότητες. Σταθερή θέση της Εκκλησίας είναι η επιλογή του εμβολιασμού, η οποία, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, δεν αποτελεί ζήτημα ορθής πίστεως ή ομολογίας, αλλά αντικείμενο της ιατρικής επιστήμης και πράξη ατομικής και κοινωνικής ευθύνης. Κάθε αντίθετη άποψη, ακόμα και κληρικών, δεν εκπροσωπεί την Εκκλησία της Ελλάδας. Υπάρχει ένας παραλογισμός. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Αυτό έχει αντίκτυπο σε όλα τα κοινωνικά στρώματα και σε όλες τις διαφημίσεις. Δυστυχώς, λυπούμε γι' αυτό. Προσπαθούμε όμως, σας διαβεβαιώ, όλοι οι σεβασμιότατοι Μητροπολίτες με τους ιερείς τους να είναι σε ένα διάλογο, να τους πείσουν, να μπουν σε μια διαδικασία ώστε να τακτοποιηθεί το θέμα. Δεν μπορούμε με την επιβολή να προχωρήσουμε, να εμβολιαστεί ο άλλος. Εδώ δεν το κάνει το κράτος, η πολιτεία. Πώς θα το κάνουμε εμείς? Απλώς πρέπει να αυξήσουμε το ενδιαφέρον μας και το φιλότιμό μας και το αίσθημα της προσοχής για μας και για τους γύρω μας. Διότι βλέπετε θρηνούμε θύματα, εκατόμβες. Είναι λυπηρό, είναι λυπηρό. Και ο εμβολιασμός είναι η πρώτη δυνατότητα που μας δίνει η επιστήμη να ενισχυθούμε και να βοηθηθούμε να ξεπεράσουμε το πρόβλημα.